Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εκπομπή Ευθέως και απόψε κοντά σας ζωντανά και σήμερα βεβαίως είναι στο επίκεντρο η πανδημία του κορονοϊού. Να σας πω εντάχει τι θα έχει η απόψινή μας εκπομπή. Θα ξεκινήσουμε με τα αποτελέσματα της ανανεωμένης επιδημιολογικής έρευνας για τον κορονοϊό στην Κύπρο. Έπειτα θα συζητήσουμε την κατάσταση στα Βρετανικά Πανεπιστήμια αλλά και το πλάνο του σταδιακού επαναπατρισμού. Το τελευταίο θέμα με τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών. Στη συνέχεια θα δούμε πώς επιστρατεύτηκε στη μάχη του κορονοϊού η τεχνολογία στο Ισραήλ και πώς στην Κύπρο με την εφαρμογή Ιχνηλάτης. Ο κύριος Γαβρίλ Χαρίτος είναι δόκτωρ δημοσίων σχέσεων και ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Μπεν Κουριών. Διεθνών σχέσεων. Διεθνών τι είπα. Απολογούμε κύριε Χαρίτο. Απολογούμε. Δόκτωρ διεθνών σχέσεων. Απολογούμε. Είναι δικό μου το λάθος. Είναι αποκεκτημένη ταχύτητα. Σας ευχαριστώ και πάλι για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή. Έχετε επιδείξει φοβερό ενδιαφέρον για να μας δώσετε όλα τα νέα από το Ισραήλ, να μας κρατάτε ενημερωμένους για τα όσα συμβαίνουν. Να δούμε λοιπόν τι ακριβώς έκανε το Ισραήλ σε ό,τι αφορά την τεχνολογία. Και θέλω για να σας αφήσω να μου το περιγράψετε, να μου πείτε και πώς υποδέχτηκαν αυτή την απόφαση οι πολίτες. Λοιπόν, για να το αρχίσουμε από την αρχή. Βεβαίως. Αυτή η δυνατότητα που δίνει η τεχνολογία για την ιχνηλάτιση των ασθενών και των νοσούντων δεν είχε αρχίσει από το Ισραήλ, είχε αρχίσει από την Ταϊβάν. Είναι μια λεπτομέρεια που δεν είναι πολύ γνωστή. Όταν όμως είχε αρχίσει εδώ να γίνεται λόγος για το πώς θα μπορεί να γίνει η ιχνηλάτιση των ασθενών και των νοσούντων με βάση την τεχνολογία, είχε δηλωθεί ότι εμείς θα ακολουθήσουμε αυτό το παράδειγμα που μας δίνει η από Ανατολή, η Ταϊβάν σε ό,τι αφορά την ιχνηλάτιση από τα κινητά και η Κορέα σε ό,τι αφορά τον ρυθμό της εξέτασης των νοσούντων. Στα μέσα του προηγούμενου μηνός είχε προβεί σε ένα διάγγελμα ο Πρωθυπουργός εδώ ο Νετανιάου και είχε πει ότι ξέρω πολύ καλά ότι η ιδιωτικότητα των πολιτών θα πληγεί προκειμένου να προστατευτεί η δημόσια υγεία και ότι οι μυστικές υπηρεσίες θα ενεργοποιήσουν ένα λογισμικό που το χρησιμοποιούν για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και έτσι θα αποκτήσουν την πρόσβαση σε δεδομένα που υπάρχουν στα κινητά τηλέφωνα όσων έχουν βρεθεί ότι έχουν νοσήσει ή όσων έχουν βρεθεί ότι είναι φορείς, ούτως ώστε να βρεθεί πού είχαν βρεθεί οι ίδιοι σε χρόνο και σε τόπο, κατά 2 εβδομάδες πριν από τον εντοπισμό του. Αυτή η ανακοίνωση είχε δημιουργήσει στην αρχή μία αναστάτωση και πολλούς προβληματισμούς εδώ στο Ισραήλ. Όμως, όπως είχε δοθεί η διαβεβαίωση από τον Πρωθυπουργό και από την κυβέρνηση και από το Υπουργείο Υγείας, ότι αυτά τα δεδομένα που θα συλλεγούν από τα τηλέφωνα των πολιτών δεν θα χρησιμοποιηθούν όλα, αλλά θα χρησιμοποιηθούν μόνο τα δεδομένα που αφορούν τις μετακινήσεις τους και όχι, για παράδειγμα, ποιες είναι οι επικοινωνίες που έχουν από τα τηλέφωνα αυτά και ότι τα δεδομένα αυτά θα σβηστούν ύστερα από 90 ημέρες από τότε που θα αρχίσει η χρησιμοποίησή τους. Να υπενθυμίσω ότι αυτή την περίοδο, εδώ και 1,5 χρόνο, η χώρα δεν κυβερνάται από μια κυβέρνηση που έχει σχηματιστεί ύστερα από τις μετεκλογικές διεργασίες. Και ακόμα ο Νετανιάου με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον Γκάντς, δεν έχουν συμφωνήσει ακόμα ποια θα είναι η μορφή αυτή. Ναι. Εκείνη την εποχή, όταν ανακοινώθηκε αυτό το μέτρο, η τότε αντιπολίτευση του Γκάντς είχε προσφύγει στο δικαστήριο, το ανώτατο, απαιτώντας να ανασταλεί η εφαρμογή αυτής της απόφασης της υπηρεσιακής κυβέρνησης
για να περάσει από το κοινοβουλευτικό φίλτρο. Δηλαδή να περάσει αυτή η πρόταση μέσα από τις διαδικασίες που προβλέπει το κοινοβούλιο. Το δικαστήριο, επειδή εδώ έχουμε θέματα, όπως αντιλαμβάνεστε, ιδιωτικότητας, ατομικές ελευθερίες και ως ποιου βαθμού είναι δυνατόν αυτά τα δικαιώματα να περιοριστούν λόγω της κατάστασης που ζουν. Το ανώτατο δικαστήριο λοιπόν αποφάσισε με γνωμάτευσή του ότι ναι μεν αυτό το μέτρο μπορεί να ισχύσει, είναι νόμιμο εξαιτίας των περιστάσεων, όμως υπάρχει μία διαφορά που ίσως θα είναι και χρήσιμη για το πώς θα εφαρμοστεί αυτό στην Κύπρο. Ναι. Και για το λόγο αυτό έχει σημασία. Αρχικά η εφαρμογή αυτή είχε τη δυνατότητα να αποστείλει δύο ειδών μηνύματα. Το ένα μήνυμα ήταν «Κύριε Τάδε, την τάδε ημερομηνία είχατε βρεθεί σε σημείο επαφής με κάποιον ασθενή ή με κάποιον που έχει νοσήσει και είναι φορέας». Την τάδε ημερομηνία. Και έως την τάδε ημερομηνία, δηλαδή επί 14 ημέρες, για 14 ημέρες από την ημερομηνία που αναφέρεται στην εφαρμογή, είστε υποχρεωμένος να παραμείνετε σε απομόνωση και να ενημερώσετε το Υπουργείο Υγείας για να ξέρει πού είστε. Αυτό είναι το ένα είδος του μηνύματος. Το άλλο είδος μηνύματος έλεγε ότι, κύριε Τάδε, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συλλεγεί, είστε ασθενής και θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το Υπουργείο Υγείας. Και τώρα εσείς θα αναρωτηθείτε πώς είναι δυνατόν μια εφαρμογή στο κινητό να ξέρει ότι εγώ νοσώ. Ναι. Λοιπόν, αυτό θα προέκυπτε από τον χρόνο που είχατε βρεθεί με κάποιον ασθενή σε συγκεκριμένο χώρο. Δηλαδή όταν δύο κινητά είχαν βρεθεί στον ίδιο χώρο, τότε πλέον μπορούσε να γίνει το συμπέρασμα ότι αυτού του είδους ο συγχρονισμός οδηγεί στην μετάδοση του ιού. Αυτό το δεύτερο είδος μηνύματος αποφάσισε το συνταγματικό να πει ότι δεν θα επιτρέπεται και, εν πάση περιπτώσει η συγκεκριμένη εφαρμογή μπορεί να τεθεί στην χρήση των πολιτών και βεβαίως τα δεδομένα που έχει συγκεντρώσει να χρησιμοποιηθούν για 90 ημέρες, ναι, να φυλαχθούν και μετά να σβηστούν, υπό την προϋπόθεση ότι όταν θα σχηματιστεί η κυβέρνηση και όταν θα έρθει ξανά η πρόταση στο Κοινοβούλιο για να συζητηθεί, να περάσει από τις επιτροπές, τις αρμόδιες, προκειμένου να υπάρχει η εγγύηση της, προστασίας της ιδιωτικότητας. Αυτή είναι μια λεπτομέρεια που δεν νομίζω ότι υπάρχει προηγούμενο, ότι σε αυτό το σημείο είναι η πρωτοπορία σε ό,τι αφορά την νομοθεσία. Γιατί στην Ταϊβάν, ναι, για παράδειγμα, δεν ακολουθήθηκε αυτή η διαδικασία και τα μηνύματα που αποστέλλονται από την ανάλογη εφαρμογή έφταναν και στο σημείο να πει σε κάποιον ότι ξέρεις, είμαι σίγουρο ότι έχεις τον ιό. Ναι, το οποίο ακούγεται πάρα πολύ τραβηγμένο, ας μου επιτραπεί ο όρος, αλλά θα μπορούσε να φανεί και χρήσιμο, κύριε Χαρίτου. Κοιτάξτε, η αντίδραση της κοινής γνώμης εδώ, στο μεγάλο της, έτσι όπως διαφαίνεται δηλαδή από τα κοινωνικά δίκτυα, ο κόσμος, αλλά και από προσωπική εμπειρία και γνώση, ο κόσμος φαίνεται ότι αποδέχτηκε αυτή την εφαρμογή, την έχει κατεβάσει δηλαδή στο κινητό του και η γενικότερη άποψη είναι ότι έτσι κι αλλιώς πολλά από τα δεδομένα μας μέσα από τα κινητά μας και από τις επικοινωνίες είναι γνωστά.
τουλάχιστον αυτή τη φορά η τεχνολογία έρχεται και μας σώζει. Βεβαίως, το μεγάλο ερώτημα που έχει και πολιτικές και κοινωνικές πτυχές είναι τι θα γίνει, ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που αυτή τη στιγμή έχουν τη δυνατότητα να δουν αυτά τα δεδομένα και που χρησιμοποιούν. Είναι μια βάσιμη ανησυχία. Αυτό το θέμα είχε σταθεί, είχε σταθεί ο Πρωθυπουργός εδώ και είχε πει ότι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν στη διάθεσή τους την πρόσβαση να δουν αυτά τα δεδομένα είναι άνθρωποι που χαίρουν πολλών εγγυήσεων και υποχρεώσεων έναντι του κράτους και της νομοθεσίας, και αν ποτέ θα γίνει αυτή η διαρροή από κάποιον, τότε θα είναι σίγουρο ότι θα βγει από συγκεκριμένους ανθρώπους. Λοιπόν. Αυτό το οποίο θα ήθελα να σας πω, δεν έχουμε κανένα στατιστικό στοιχείο ακόμα για το πόσοι πολίτες έχουν κατεβάσει αυτή την εφαρμογή. Γιατί ναι μεν η εφαρμογή υπάρχει, αλλά δεν υπάρχει ένας μηχανισμός για να υποχρεώσει τους πολίτες να την κατεβάσουν αυτή την εφαρμογή. Υπάρχει όμως ένα ενδιαφέρον στοιχείο από το Υπουργείο Υγείας. Στον ιστότοπο του Υπουργείου Υγείας, σε συνάρτηση με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από την εφαρμογή αυτή, υπάρχει ένας διαδραστικός χάρτης όπου φαίνεται όλη η χώρα με τα σημεία που έχει βρεθεί ότι είχαν περάσει οι ασθενείς και οι νοσούντες από συγκεκριμένα σημεία. Οπότε λοιπόν έχει τη δυνατότητα να βάλει την διεύθυνσή σου και το νούμερο της υγείας σου και να δει γύρω σου πού βρέθηκαν οι ασθενείς. Ενδιαφέρον. Αυτό το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον είναι ότι, και είναι πολύ έντονο στην Ιερουσαλήμ όπου ζω αυτή τη στιγμή, οι ανατολικές περιοχές της Ιερουσαλήμ είναι οι αραβικές περιοχές. Εκεί βλέπουμε, αν θα μπορούσαμε να το δούμε δηλαδή από το χάρτη, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει καμία αναφορά από κρούσματα. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Και έχει προβληματίσει το Υπουργείο Υγείας. Είναι σαφές ότι ο ιός έχει πάει παντού και δεν γνωρίζει ούτε γειτονιές, ούτε δρόμους, ούτε εθνότητες, ούτε θρησκείες. Πάει παντού. Το θέμα είναι ότι για να γίνει αυτή η αναφορά και για να λάβει γνώση το Υπουργείο Υγείας, θα πρέπει ο πολίτης να κατεβάσει αυτή την εφαρμογή και μετά ξεκάθαρο. Να φέρει ο ίδιος οι πολίτες της χώρας. Οι κάτοικοι της χώρας που ανήκουν σε μια συγκεκριμένη εθνοτική ομάδα είναι πολύ συγκρατημένοι στο να αναφέρουν αυτά τα στοιχεία στις αρχές. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα, γιατί είναι χειρότερο το να μην έχεις μια σαφή εικόνα ή μια καθόλου εικόνα από το να έχεις μια εικόνα που σου δίνει η σίγουρα, τεχνολογία. Σίγουρα, δεν είναι ξεκάθαρη εικόνα. Η τεχνολογία. Συγγνώμη. Δεν είναι ξεκάθαρη εικόνα, λέω, χωρίς να υπάρχουν όλα τα στοιχεία. Και είναι χειρότερο αυτό. Βεβαίως. Λοιπόν. Χειρότερο αυτό. Δηλαδή, μεν η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει, δεν λύνει τα πάντα, και αν δεν υπάρξει η νομοθετική διαχείριση της προστασίας των δεδομένων και κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου και κυρίως μετά τη λήψη της, τότε δημιουργούνται πολλά ζητήματα που λοιπόν, είναι πρωτόγνωρα. Σίγουρα είναι πρωτόγνωρα. Όλα είναι πρωτόγνωρα. Να λέγεται ότι είναι δημοκρατική. Όλα είναι πρωτόγνωρα εδώ, κύριε Χαρίτο. Είναι μεγάλη η πρόκληση και η πρόκληση για τις δυτικές δημοκρατίες, όλες τις δυτικές δημοκρατίες, θα πρέπει να παρατηρήσουν πολύ προσεκτικά πώς διαχειρίζεται το Ισραηλινό το πολίτευμα, που είναι δημοκρατικό. Αυτά τα δεδομένα. Ωραία. Κύριε Χαρίτο. Δυναμικές θα μπορούσε να ελεγχθεί κάτι που δεν θα ήταν σύμφωνο με την δημοκρατική. Με τη δημοκρατία. Με τον δημοκρατικό τον χαρακτήρα βεβαίως του πολιτεύματος. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Μας τα έχετε πει πάρα πολύ αναλυτικά τα όσα έχει βάλει σε εφαρμογή το Ισραήλ. Να είστε καλά και πάλι. Ελπίζω η Κύπρος
Ελπίζω η Κύπρος να έχει την δυνατότητα, μια και έχει αυτή την κοινή επαφή με το Ισραήλ, να δει και τα επιτεύγματα αλλά και τους προβληματισμούς. Αυτό θα μας πει τώρα. Με τον οποίο εδώ, ναι, και ναι. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Αυτό και θα μας πει τώρα, κύριε Χαρίτο, θα μας το πει ο κύριος Γιώργος Χρυσάνθου, ο οποίος είναι διευθυντής έρευνας στο κέντρο RISE. Θα μας μιλήσει για τον Ιχνηλάτη, θα μας μιλήσει για αυτή την εφαρμογή. Να δούμε αν έχουν δει και το μοντέλο του Ισραήλ και αν έχουν πάρει μαθήματα προς μίμηση ή προς αποφυγή. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και πάλι για την πολύτιμη βοήθεια. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, ένα που είναι έτσι καλή σας διάθεση που έχετε βγει και μας τα έχετε πει όλα αυτά. Έχουμε τον κύριο Χρυσάνθου. Ωραία. Θα έχουμε σε πολύ λίγο τον κύριο Γιώργο Χρυσάνθου. Επαναλαμβάνω, είναι διευθυντής έρευνας στο κέντρο RISE. Θα μας μιλήσει για τον Ιχνηλάτη. Είναι η δική μας εφαρμογή εδώ στην Κύπρο, την οποία μπορούμε να κατεβάσουμε στα κινητά μας, υπενθυμίζω, για να μας βοηθήσει αν διαγνωστούμε με κορονοϊό να ιχνηλατήσουμε πιο εύκολα, εξού και το όνομά του Ιχνηλάτης, τις επαφές μας, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους ειδικούς στο να εντοπίσουν τα άτομα τα οποία είχαν μια επαφή μαζί μας, για να δουν αν έχουν προσβληθεί και εκείνα. Ακούσαμε μόλις τώρα όλα τα προβλήματα που είχε να αντιμετωπίσει το Ισραήλ. Πάμε στον κύριο Χρυσάνθου για να δούμε πού βρισκόμαστε εμείς και αν ενδεχομένως είναι διαφορετικά ή πιο απλά τα πράγματα. Καλησπέρα σας, κύριε Χρυσάνθου. Καλησπέρα. Δεν ξέρω αν ακούσατε τον κύριο Χαρίτο από το Ισραήλ που μας περιέγραψε τα μέτρα. Άκουσα τα περισσότερα, ναι. Ωραία. Άκουσα. Θέλω να μας μιλήσετε λίγο για τον Ιχνηλάτη, γιατί υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις αμέσως, περίπου ότι το κράτος θα μας βάλει κοριό με τη θέλησή μας. Ή, να το αλλάξω, θα βάλουμε κοριό στον εαυτό μας εκ μέρους του κράτους. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα με την εγκατάσταση της εφαρμογής αυτής. Όχι, τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά κατά κρίβεια, διότι εμείς έχουμε προσέξει εξ αρχής, έχουμε δώσει πάρα πολύ σημασία να η εφαρμογή μας να σέβεται τις πρόθεσεις του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και γενικά να σέβεται την ιδιωτικότητα των χρηστών και των πολιτών. Οπότε, σε αντίθεση με το Ισραήλ, εμείς δεν τραβάμε καθόλου δεδομένα από τις εφαρμογές. Αντιθέτως, τα δεδομένα μένουν μόνο στην εφαρμογή και μάλιστα η εφαρμογή δεν είναι καν συνδεδεμένη. Δηλαδή, όταν κάποιος κατεβάζει την εφαρμογή, αυτή δεν συνδέεται με κάποιο σερβερ ή δεν έχει πρόσβαση σε κανένα μέρος της συσκευής εκτός από το GPS που παίρνει την τοποθεσία. Και η διαφορά εμάς είναι ότι αν ο χρήστης διαγνωστεί ότι είναι θετικός στον κορονοϊό, τότε ο ίδιος θα αποφασίσει αν θέλει να δώσει τα στοιχεία που έχει καταγράψει. Μπορεί να θέλει να τα δει ο ίδιος, διότι η εφαρμογή έρχεται με ένα ενσωματωμένο χάρτη ή έχουμε και ένα χάρτη που βγαίνει στην ιστοσελίδα που μπορείς να φορτώσεις τα δεδομένα σου και να τα δεις ο ίδιος ή να τα δεις πάνω στη συσκευή σου, αν δεν θες να φύγουν καθόλου από το κινητό σου και να πεις εσύ ο ίδιος στη μονάδα που κάνει την ηχνηλάτηση που έχει πάει τα τελευταία. Άρα, η εγκατάσταση γίνεται αυτοβούλος, το ένα, και είσαι ο χρήστης είναι ο μοναδικός που έχει πρόσβαση στα δεδομένα. Αν θέλει, τα μοιράζεται με τις αρμόδιες αρχές. Ακριβώς. Και άμα θέλει να τα μοιραστεί, θα πρέπει να βάλει, για παράδειγμα, το email εκείνου που θα τα στείλει για να πάρει. Δεν θα στείλει η εφαρμογή πουθενά από μόνη της κανένα στοιχείο. Πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα και πόσο εύκολο ήταν να υλοποιηθεί, κύριε Χρυσάνθου? Εντάξει. Είχαμε μελετήσει όταν άρχισαν τα μέτρα, αμέσως σαν ερευνητικό κέντρο που είμαστε, που είναι και μέσα στο mandate μας να βοηθήσουμε την κοινωνία. Είχαμε μελετήσει διάφορες τεχνολογίες. Και μάλιστα είχαμε μελετήσει διάφορες τεχνολογίες ανοιχτού κώδικα, διότι ένα από τα πράγματα που πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε κι εμείς κάτι εξ ολοκλήρου από το μηδέν μέσα σε μια-δυο εβδομάδες, αλλά δεν θα είμαστε σίγουροι ότι έχει όλη την ασφάλεια και όλη την ευρωστία που χρειάζεται μια τέτοια εφαρμογή για να χρησιμοποιηθεί από ολόκληρη την κοινωνία, όποιος θέλει να την κατεβάσει. Οπότε βασιστήκαμε σε ένα
πρόγραμμα ανοιχτού κώδικα του MIT, το κατεβάσαμε, το αλλάξαμε για τα κυπριακά δεδομένα, το προσθέσαμε κάποιες λειτουργικότητες, το δουλέψαμε, το βάλαμε και στα ελληνικά και το χτίσαμε πάνω σε αυτό. Αυτό το κομμάτι που ανέφερε ο κύριος Χαρίτος στο Ισραήλ που τελικά δεν προχώρησε, που η εφαρμογή θα σου επέτρεπε να ενημερώνεσαι για το αν είχες έρθει σε επαφή με κάποιον που τελικά νόσησε και άρα είσαι και εσύ πιθανώς ύποπτο κρούσμα, αυτό υπήρχε στην εφαρμογή που πήρατε εσείς να εφαρμόσετε σε εμάς. Υπάρχουν δύο τεχνολογίες που θα μπορούσαμε, που έχουμε τον κώδικα και θα μπορούσαμε αν υπήρχε, αν μας το ζήτησε να το εφαρμόσουμε. Η μια είναι η τεχνολογία Bluetooth που είχε χρησιμοποιηθεί και στη Σιγκαπούρη, που καταλαβαίνει πότε δύο κινητά έρχονται κοντά, διότι επικοινωνεί το ένα με το άλλο. Και η άλλη είναι, αν κάποιος διαγνωστεί θετικός, μπορεί να ανεβάσει τα δεδομένα του σε ένα σερβερ και εσύ με τη συσκευή σου να ελέγξεις προς αυτά τα δεδομένα αν έχεις έρθει κοντά. Και τα δύο προϋποθέτουν ότι υπάρχει κάπου ένα σερβερ, κάπου που κρατούνται τα δεδομένα των χρηστών. Οπότε εκεί χρειάζεται μια πολιτική απόφαση αν θέλουμε να πάμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Οι δυνατότητες υπάρχουν, εμείς θα μπορούσαμε να υλοποιήσουμε και τα δύο. Μάλιστα έχουμε τον κώδικα και το έχουμε και δοκιμάζουμε αυτή τη στιγμή και τον κώδικα και τα δύο. Αν έρθει το Υπουργείο και μας πει θέλουμε να χρησιμοποιηθούν, εμείς μπορούμε να τα βάλουμε. Αλλά ενώ στην εφαρμογή που έχουμε τώρα έχουμε δει σε μεγάλη λεπτομέρεια και το έχουμε συζητήσει και με την Επίτροπο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και δεν υπάρχει κανένα θέμα. Σε αυτά θα πρέπει να το συζητήσουμε λίγο περισσότερο. Θα γίνει περίπλοκο. Γίνει περίπλοκο εκεί. Εντάξει, υπάρχουν λύσεις. Υπάρχουν λύσεις που πάλι προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα. Απλά θέλει λίγο περισσότερο προσοχή. Πόσοι έχουν κατεβάσει την εφαρμογή, κύριε Χρυσάνθου, στην Κύπρο? Μέχρι στιγμής είχαμε 32.000 επισκέψεις στην ιστοσελίδα μας και πάνω από 8.500 έχουν κατεβάσει την εφαρμογή τους, την εφαρμογή μας στο κινητό τους. Βέβαια, εδώ πρέπει να αναφέρω ότι ακόμα είμαστε σε πιλωτική φάση, δηλαδή ακόμα δεν έχει ανεβεί επίσημα στο Google Play και στο App Store για να μπορεί εύκολα να την κατεβάσει ο κόσμος, οπότε ακόμα βγάζει προειδοποιήσεις ότι μπορεί να είναι επικίνδυνη και θέλει να προσοχή. Βέβαια δεν είναι επικίνδυνη, απλά αυτά τα βγάζει γιατί ακόμα δεν έχει φορτωθεί. Πότε θα είστε έτοιμοι? Το έχουμε καταθέσει εδώ και μια-δυο μέρες και στο App Store και στο Google Play. Και, απλά και αυτοί έχουν επηρεαστεί από την κρίση και ενώ συνήθως παίρνουν 2-3 μέρες, τώρα παίρνουν περισσότερο. Οπότε ελπίζω 3-4-5 μέρες να ξεκαθαρίσει. 8.500 πάντως δεν είναι άσχημα, κύριε Χρυσάνθου, για πρώτη φορά. Όχι. Ναι, όχι, αλλά ελπίζουμε ότι θα υιοθετηθεί και μάλιστα από οργανισμούς που θα πούν στον κόσμο τους, ειδικά αυτή την περίοδο που έχουμε κόσμο που είναι έξω και για τις δουλειές τους, αστυνομία, τεχνικούς, το ένα το άλλο. Αυτή νομίζω θα ήταν πολύ χρήσιμο να έχουν μια τέτοια εφαρμογή για να μπορούν, αν χρειαστεί, να πούν πού έχουν πάει τις τελευταίες 15 μέρες. Για να γίνει πιο εύκολα η εχνηλάτηση των επαφών τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς, κύριε Χρυσάνθου, για την συζήτησή μας απόψε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.